Αγαπητοί φίλοι, καλημέρα σας. Είμαστε με τον Παύλο Διακομάκο, τον φίλο μου εδώ, στο Μουσείο του Ολοκαυτώματος, από την Ελλάδα, τη χώρα της δημοκρατίας και της φιλοσοφίας. Και αναρωτιέμαι πώς άνθρωποι με λογική τέλεσαν ένα τέτοιο έγκλημα. Μα βέβαια αυτό εξηγείται, γιατί οι Ναζί, στα πλαίσια του ναζισμού, της ιδεολογίας της καθαρής άριας φυλής και της μεσαλλοδοξίας, τέλεσαν αυτό το έγκλημα από το 1933. Ξεκίνησαν από το 1933 με το πρόγραμμα «Τελική Λύση», όπου ο Χίτλερ και όλοι αυτοί που ήταν οι καθοδηγούμενοι του, μέχρι το 1945 που τελείωσε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, εξολόθρεψαν 6,5 εκατομμύρια Εβραίους, Τσιγκάνους, αλλά και κάτι που δεν είναι πολύ γνωστό, 250.000 αναπήρους, κυρίως με ψυχιατρικά προβλήματα. Και βέβαια ήρθαν και στην Ελλάδα και έκαναν αυτά τα έσχη, τα εγκλήματα στο Δίστομο, στα Καλάβρητα, στο Κομμένο, στην Κάντανο και σε άλλες πόλεις της χώρας μας. Εγώ με τον Παύλο έχουμε τρέξει πολλές φορές στο Δίστομο, στα Καλάβρητα, να τιμήσουμε τη μνήμη αυτών των θυμάτων. Αλλά σήμερα βρεθήκαμε εδώ, στην πόλη της Ειρήνης της Ιερουσαλήμ, να τιμήσουμε τη μνήμη αυτών των ανθρώπων που με μαρτυρικό τρόπο θανατώθηκαν. Το μήνυμα από εμάς, από μένα και τον Παύλο, στην πόλη της Ειρήνης είναι: όχι τέτοια εγκλήματα. Ποτέ πια πόλεμος, ποτέ πια φασισμός.